αρκετά παρουσιάζονται τα προβλήματα στην φετινή εξέλιξη της όλης παραγωγής του σίκου. Το βασικό, έχουμε πει από την αρχή, είναι η πτώση του σίκου. Η ελλειπή γονιμοποίηση που υπήρξε, αρκετή ζημιά έχει γίνει σε πάρα πολλές περιοχές. Εκεί είναι μια μείωση παραγωγής. Εν τω μεταξύ, ο καύσωνας και η συνεχιζόμενη ξηρασία έχει επιφέρει και άλλα προβλήματα. Μείνανε πιο μικρά τα σίκα και δημιούργησε και το δεύτερο πρόβλημα. Πιστεύω για τώρα, τελευταίες ημέρες γίνεται μια. Ήταν αρκετά, βασικά ήταν πολλά τα σίκα φέτος. Αν μπορέσουμε και φτάσουμε, πιάσουμε την περσινή παραγωγή, θα πούμε είμαστε καλά προς τις αγορές. Έτσι, όχι ότι πήραμε εισόδημα. Γιατί να μπορέσουμε τουλάχιστον να καλύψουμε κάποιες αγορές που είχαμε καλύψει και πέρυσι. Είμαστε σε ένα στάδιο αυτή τη στιγμή, κάποια περιβόλια είναι προς το τέλος και κάποια έχουν ακόμη αρκετά σικάγια. Όπως τόνισε ο κύριος Παπαγεωργίου, από την πλευρά της ΣΥΚΗ προχώρησε σε μια παρέμβαση ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα της φετινής τιμής. Μια τιμή που ήρθε για να μείνει. 2,15. Εγώ θεωρώ είναι καλή τιμή. Και άμα δείτε και τα άλλα προϊόντα που βρίσκονται, έχει φτάσει το σίκο να φτάσει στις ίδιες τιμές με το λάδι. Και ό,τι, γιατί ξέρω εγώ, κάποιοι μπορεί να είπαν είμαστε με λίγα σίκα φέτος. Η τιμή αυτή ήρθε και θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε πίσω. Από εδώ θα ξεκινήσουμε και για τον χρόνο. Και είναι ένα κίνητρο για να καλέσουμε και να προκαλέσουμε νέους παραγωγούς να ασχοληθούν με το σίκο, γιατί έτσι όπως φαίνεται σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει σίκο. Γεράσανε τα χτήματα, γεράσε ο πληθυσμός, άρα πρέπει να γίνει και ανανέωση των παραγωγών και ανανέωση των σικαιώνων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δεδομένα της πληρωμής των παραγωγών. Εμείς είναι 8 μέρες τώρα παραλαμβάνουμε, 3 μέρες από τον προηγούμενο μήνα και 5 έχει σήμερα ο μήνας. Σήμερα γίνονται οι πρώτες πληρωμές. Από αύριο θα είναι διαθέσιμες να πάρουν όλη η παραγωγή που έχουν ρίξει σίκα τις πρώτες μέρες. Οπότε και σε αυτό το στάδιο πάμε καλά.